Πάμε να ανοίξουμε τη συζήτηση για τον διαδικτυακό εκφοβισμό. Νίκος Παπα-Νικολάου, κλινικός ψυχολόγος και συνεργάτης της εκπομπής. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Καλώς όρισες. Διαδικτυακός λοιπόν εκφοβισμός, διαδικτυακό μπούλινγκ. Μεγάλη υπόθεση τώρα πια. Μεγάλη υπόθεση τώρα πια και δεδομένου του ότι ο στόχος, ξέρεις, Νικολέτα, είναι του να προσβάλλει κάποιος, να ενοχλήσει, να δυσφημίσει, ακόμα και γενικότερα να απειλήσει γενικότερα κάποιον άλλο άνθρωπο. Το χαρακτηριστικό βεβαίως είναι το ότι και γι' αυτό το λόγο και έχει και τόσο μεγάλη επεκτασιμότητα ουσιαστικά σε όλους τους ανθρώπους. Γιατί δεν συμβαίνει μόνο μεταξύ μαθητών, δεν συμβαίνει μόνο μεταξύ εφήβων, αλλά μπορεί να συμβεί μεταξύ ενός ενήλικα και ενός εφήβου. Και αυτό και νομίζω πέρα. Δεν το έχουμε αντιληφθεί και στο βαθμό αυτό νομίζω που δεν το έχουμε αντιληφθεί στο βαθμό που πρέπει. Βεβαίως έρχονται οι έρευνες να μας κάνουν να το αντιληφθούμε ως ένα σημείο. Υπάρχει συγκεκριμένα έρευνα, πανευρωπαϊκή έρευνα, μάλιστα. Η διοργανώτρια χώρα της έρευνας ήταν η Ελλάδα, σε 13.800 περίπου εφήβους ηλικίας από 12 έως 17-18 ετών συγκεκριμένα, όπου φαίνεται ότι βρισκόμαστε στη δεύτερη θέση από 7 χώρες, μεταξύ των οποίων είναι η Ολλανδία, η Γερμανία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Ελλάδα, η Ισπανία και η Ισλανδία. Φαίνεται ότι είμαστε στη δεύτερη θέση μετά τη Ρουμανία. Και φαίνεται από αυτό ότι περίπου το 20% έχουν δεχτεί κάποιο είδους διαδικτυακό εκφοβισμό οι νέοι ηλικίας 14 έως 18 ετών, ενώ αντίθετα φαίνεται ότι ένα 10%, δηλαδή περίπου η μισή από αυτούς, έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα, η καθημερινότητά τους έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα από το συγκεκριμένο εκφοβισμό. Φαίνεται δηλαδή ότι το φαινόμενο δεν είναι τόσο μικρό, είναι αρκετά μεγάλο το φαινόμενο. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποιες από τις πτυχές, τις οποίες θα μας βοηθήσει έτσι και εμείς να διαλευκάνουμε. Να δούμε καταρχήν το κομμάτι των διαφορών και των ομοιοτήτων με αυτό που λέμε εκφοβισμό, με αυτό που λέμε bullying, αλλά όχι διαδικτυακό. Όπως είπαμε και προηγουμένως, Νικολέτα, είναι χαρακτηριστικό το ότι θύμα και θήτης δεν απαραίτητο να γνωρίζονται. Δεν είναι όπως τον κανονικό εκφοβισμό, στο χαρακτηριστικό, στον παραδοσιακό εκφοβισμό, όπου θύμα και θήτης γνωρίζονται, ενώ εδώ πέρα δεν γνωρίζονται. Δεύτερον, είναι ότι θύματα και θύτες του παραδοσιακού εκφοβισμού αντίστοιχα συνήθως παίρνουν τους ίδιους ρόλους στον διαδικτυακό εκφοβισμό. Δηλαδή, τα θύματα γίνονται θύματα και οι θύτες γίνονται θύτες. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι μπορεί να συμβεί όλο το 24ωρο. Ενώ αντίθετα, ο παραδοσιακός εκφοβισμός συνήθως συμβαίνει περίπου τις ώρες του σχολείου, όχι μόνο βέβαια στις ώρες του σχολείου, αλλά κυρίως στις ώρες του σχολείου. Επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι δεν συμβαίνει κυρίως στο χώρο του σχολείου, αλλά συμβαίνει κατά κύριο λόγο σε ένα ποσοστό 70-30 εκτός του χώρου του σχολείου σε αυτές τις ηλικίες, τις χαρακτηριστικές ηλικίες. Άλλο χαρακτηριστικό που συμβαίνει είναι ότι ταχύτητα εδώ πέρα, τα θύματα μπορεί να γίνουν θύτες. Δηλαδή, δεν είναι όπως στον παραδοσιακό εκφοβισμό, όπου τα θύματα πρέπει να περάσει κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ούτως ώστε να γίνουν θύτες. Και αν γίνουν θύτες ποτέ. Ακριβώς. Εδώ ταχύτατα τα θύματα μπορεί να είναι θύτες ή ταυτόχρονα τα θύματα μπορεί να είναι θύτες. Δηλαδή, κάποιο μπορεί και να εκφοβίζει και να εκφοβίζεται. Και αυτό νομίζω ότι χαρακτηριστικά δίνει μια διαφορετική δυναμική σε αυτού του είδους τον εκφοβισμό. Ένα άλλο τελευταίο είναι ότι εδώ συνήθως δεν υπάρχουν παρατηρητές. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα λιγότερο όπλο στη φαρέτρα ημών, οι οποίοι προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο, δεδομένου του ότι ο παρατηρητής είναι αυτός ο οποίος θα μπορούσαμε με κάποιο τρόπο να τον ευαισθητοποιήσουμε, ούτως ώστε να καταγγείλει το φαινόμενο, γιατί αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, τόσο στον παραδοσιακό όσο και στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό, είναι το όποιο σκεπά είναι συνένοχος. Άρα, χωρίς παρατηρητή, είναι και πολύ πιο δύσκολο. Ακριβώς. Είναι και πολύ πιο δύσκολο. Ακριβώς. Να υπάρξει και η λύση. Ακριβώς, να υπάρχει και η λύση. Είναι πιο δύσκολο, βεβαίως. Πάμε τώρα στο κομμάτι του πώς εμφανίζεται, πώς εκδηλώνεται ο διαδικτυακός εκφοβισμός. Τι είναι εκείνο δηλαδή που συνιστά. Τι είναι αυτό το οποίο συνιστά ακριβώς διαδικτυακό εκφοβισμό. Μπορεί να είναι αποστολή μηνυμάτων μέσω SMS, που μπορεί να συμβαίνει, όπως έλεγα προηγουμένως, και από τους δύο, δηλαδή και από το θήτη και από το θύμα, και να υπάρχει μια εναλλαγή, δυναμική εναλλαγή ρόλων. Ο θήτης να γίνεται θύμα και το θύμα να γίνεται θήτης. Το επόμενο, ίσως και αμέσως χειρότερο, είναι η λεγόμενη παρενόχληση. Όπου η παρενόχληση τι συμβαίνει. Συμβαίνει όταν κάποιος παρενοχλεί συστηματικά για μεγάλο χρονικό διάστημα και αντίστοιχα είναι περισσότερο μονομερής αυτή η περίπτωση. Δηλαδή, εδώ έχουμε έναν θήτη και έναν θύμα. Δεν αντιστρέφονται συνήθως οι ρόλοι. Το επόμενο είναι η δυσφήμιση. Δηλαδή, κάποιος να δυσφημίσει κάποιον άλλον, να διαχύει πληροφορίες ουσιαστικά, να διαχέει πληροφορίες στο διαδίκτυο για κάποιον άλλον. Το επόμενο είναι η προσωποποίηση, να υποκλέψει δηλαδή προσωπικούς κωδικούς κάποιου και αντίστοιχα να μπορέσει να έχει πληροφορίες από εκεί πέρα σε όλο το διαδίκτυο, να δώσει πληροφορίες σε όλο το διαδίκτυο.
Και επίσης το επόμενο είναι η καταδίωξη, όπου εκεί πέρα έχουμε απειλές, αποκαλύψεις και τέλος φυσικά κάτι το οποίο το βλέπουμε πολύ συχνά στα σχολεία του Ηρακλείου και ειδικά στα λύκεια του Ηρακλείου, το έχουμε δει στο παρελθόν, έχουν καταγγελθεί συγκεκριμένα περιστατικά, είναι η λεγόμενη βιντεοσκόπηση. Βιντεοσκόπηση προσωπικών στιγμών και από εκεί και πέρα κάποιος μπαίνει στη διαδικασία να εκβιάσει προκειμένου να μην δημοσιευτούν αυτές οι προσωπικές στιγμές στο διαδίκτυο. Γιατί ένας θήτης μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, Νίκο? Ποια είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία είτε θα μας κάνουν όταν αναγνωρίσουμε, είτε θα μας εξηγήσουν γιατί κάποιος γίνεται θήτης, γιατί κάποιος ασκεί εκφοβισμό? Ξέρεις, αν μια φορά στον παραδοσιακό εκφοβισμό υπάρχει ένα προφίλ θήτη το οποίο δεν είναι και τόσο συγκεκριμένο, στον διαδικτυακό εκφοβισμό δεν μπορούμε να μιλήσουμε τόσο ξεκάθαρο ότι υπάρχει ένα προφίλ θήτη. Ωστόσο, κάποια γενικά στοιχεία, δρά στοιχεία που μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν στους θήτες, είναι ότι γενικά είναι κυριαρχικές προσωπικότητες, έχουν παρορμητικό χαρακτήρα, αντίστοιχα έχουν πολύ μικρή και καθόλου ενσυναίσθηση, δηλαδή δεν καταλαβαίνω το τι αισθάνεται ο άλλος. Αυτό βεβαίως έχει παίξει το ρόλο του και το ότι στο διαδίκτυο θεωρούμε ότι ο άλλος δεν υφίσταται, δεν υπάρχει. Άλλωστε, ναι, τα περισσότερα από τα συγκεκριμένα παιδιά είναι αυτό που λέμε ψηφιακοί ηθαγενείς, έχουν γεννηθεί δηλαδή στον χώρο του διαδικτύου, όταν υπήρχε το διαδίκτυο, και επί της ουσίας δεν κάνουν τίποτα περισσότερο παρά να πιστεύουν ότι ο άλλος δεν παθαίνει τίποτα όταν εγώ τον εκφοβίζω, όταν εγώ τον απειλώ, όταν εγώ τον βρίζω. Θεωρούν ενδεχομένως και φυσιολογικό. Ακριβώς, το θεωρούν ως ένα σημείο και φυσιολογικό. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Ξέρεις, ίσως αυτό έχουν παίξει το ρόλο τους και τα λεγόμενα video games, όπου εκεί κάποιος μπορεί να σκοτώσει κάποιον άλλον, κάποιος μπορεί να εξαϊλώσει κάποιον άλλον, που ωστόσο ξανά έχει καινούργια ζωή και καινούργια ζωή. Έτσι. Στο χώρο του διαδικτύου δηλαδή, λίγος και πολύ. Στο επίπεδο του παιχνιδιού. Ακριβώς, δηλαδή, είναι στο επίπεδο του παιχνιδιού. Ακριβώς. Στο χώρο του διαδικτύου δηλαδή, λίγος πολύ τα πράγματα είναι πιο απλά ή φαίνονται πιο απλά. Και σαφώς είναι. Έχουν γενικότερα, φαίνονται άτομα τα οποία είναι εξωστρεφή, αλλά δεν είναι εξωστρεφή. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα είναι άτομα τα οποία έχουν υποστεί τα ίδια πιθανά βία στην παιδική τους ηλικία και προσπαθούν κατά αυτόν τον τρόπο να εξασκήσουν βία σε κάποιους άλλους, ούτως ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι. Μπορεί ενδεχομένως και ένα θύμα να έχει πυροδοτήσει σε κάποιον να γίνει θήτης. Δηλαδή, mm-hmm, εσύ ο Νίκος μπορεί, mm-hmm, εμένα να με κάνεις να σου ασκήσω κάποιο είδους εκφοβισμό, mm-hmm, αλλά να μην θέλω να ασκήσω σε κανέναν άλλον. Εσύ, ο Νίκος, να μου έχεις πυροδοτήσει αυτή την ανάγκη. Ναι, ακριβώς. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Mm-hmm. Μπορεί να συμβεί αυτό, δεδομένου του ότι πολλές φορές στις διαπροσωπικές σχέσεις, ειδικά στις μικρότερες ηλικίες, ειδικά στην εφηβική και στη μετεφηβική ηλικία, υπάρχουν δυναμικές οι οποίες πολλές φορές μπορούν να πυροδοτήσουν παρόμοιες καταστάσεις σαν και αυτές, mm-hmm, που λες αντίστοιχα. Ίσως παίζει ρόλο εκεί και το ερωτικό στοιχείο, η ερωτική έλξη. Yeah. Πολλές φορές, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες, είναι χαρακτηριστικό το ότι κάποιος δεν μπορεί να εκφράσει το συναίσθημά του, mm-hmm, κάποια δεν μπορεί να εκφράσει το συναίσθημά της και πολύ απλά το εκφράζει με αυτόν τον τρόπο, ο οποίος προφανώς δεν είναι και ο πιο ορθόδοξος τρόπος. Ναι. Τώρα, στο κομμάτι των θυμάτων, πώς αντιδρούν? Κλείνονται στον εαυτό τους, ανοίγονται, mm-hmm, μιλούν? Ποιο είναι το ποσοστό εκείνο το οποίο καθορίζεται πάνω κάτω, πώς αντιδρούν κατά κύριο λόγο τα θύματα? Κοίταξε, υπάρχουν διάφορες αντιδράσεις. Δεν θα λέγαμε ότι υπάρχει μια χαρακτηριστική αντίδραση. Οι περισσότεροι, το χαρακτηριστικό είναι ότι πάβουν να χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή. Mm-hmm. Επίσης, φαίνονται νευρικοί και αναστατωμένοι όταν βρίσκονται στο διαδίκτυο. Δηλαδή, όταν βρίσκομαι στο διαδίκτυο, φαίνομαι αναστατωμένος. Πράγμα βεβαίως το οποίο είναι και πολύ δύσκολο στους γονείς να μπορέσουν να εξηγήσουν τη συγκεκριμένη συμπεριφορά, γιατί πολλές φορές μιλούμε για παιδιά τα οποία είναι νευρικά και αναστατωμένα, όχι κατά ανάγκη γιατί εκφοβίζονται στο διαδίκτυο, έτσι. Το επόμενο είναι ότι, και ίσως χαρακτηριστικό και στον άλλο εκφοβισμό, στον παραδοσιακό εκφοβισμό, αλλά και στον διαδικτυακό εκφοβισμό, το ότι τελικά το άτομο έχει μια πτώση στη σχολική απόδοση. Η πτώση στη σχολική απόδοση είναι ένα στοιχείο, είναι ένα καμπανάκι, το οποίο συνήθως σε αυτές τις ηλικίες κάτι υποκρύπτει. Κάτι κρύβει από πίσω. Το επόμενο είναι ότι το παιδί κλείνεται στην οθόνη του, δεν αφήνει το γονιό όταν πλησιάζει να δει τι βλέπει στην οθόνη και ίσως επίσης είναι ευερέθιστος όταν δεν χρησιμοποιεί τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή. Ένα άλλο χαρακτηριστικό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι ίσως το παιδί κρατάει αρκετούς λογαριασμούς, πολλούς λογαριασμούς, τους οποίους τους ανοίγει και τους κλείνει, τον έναν ίσως πίσω από τον άλλον, όταν υπάρχει κάποιο θέμα, κάποιο πρόβλημα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Οι συνέπειες στη ζωή των θυμάτων? Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλες. Θα λέγαμε ότι επηρεάζει τη ζωή, η εικόνα, η αυτοπεποίθηση, από εκεί και πέρα η κοινωνική ζωή, πτώση της σχολικής απόδοσης, όπως λέγαμε προηγουμένως. Από εκεί και πέρα σε επίπεδο παθολογίας μπορούμε να βρούμε πολλές συνέπειες. Δηλαδή άγχος, στρες, άγχος,
κατάθλιψη ακόμα, έχουμε και απόπειρες αυτοκτονίας. Τουλάχιστον από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος έχουν καταγραφεί και απόπειρες αυτοκτονίας εφήβων, οι οποίοι έχουν πέσει θύματα διαδικτυακού εκφοβισμού. Και γι' αυτό νομίζω ότι είναι. Δεν τις έχουμε προλάβει. Δεν τις έχουμε προλάβει, δυστυχώς. Ακριβώς. Είναι και μια, αν θέλεις, συνέπεια το ότι το θύμα γίνεται θήτης. Ναι, είναι και μια συνέπεια το ότι το θύμα γίνεται θήτης και ειδικά στον διαδικτυακό εκφοβισμό μπορεί να συμβεί αυτό ταχύτατα και στο ίδιο χρονικό διάστημα ο θήτης να είναι θύμα και το θύμα να είναι θήτης όπως λέγαμε και προηγουμένως. Αυτό βεβαίως γιατί συμβαίνει, γιατί υπάρχουν τόσο έντονα συναισθήματα μέσα σε κάποιον ο οποίος προσπαθεί να τα εκτονώσει με έναν προφανώς ανορθόδοξο, όχι ορθόδοξο τρόπο. Και άσχετα και πέρα, αν έχει υπάρξει θύμα στο παρελθόν. Ακριβώς, και άσχετα αν έχει υπάρξει θύμα στο παρελθόν. Ίσως προσπαθεί κατά αυτόν τον τρόπο Νικολέτα να ανακτήσει τον έλεγχο απέναντι σε μια κατάσταση στην οποία αισθάνεται ότι δεν την ελέγχει. Προφανώς δεν έχει βρει κάποιον άλλο πιο καλό τρόπο, ούτως ώστε να μπορέσει να εκφράσει κάτι τέτοιο, όπως καταλαβαίνεις. Πάμε τώρα στο κομμάτι των γονιών, Νίκο. Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς, και χωρίς όμως να φανεί στα παιδιά ότι τους έχει προκληθεί ένας πανικός, αυτό που λες. Και χωρίς να δαιμονοποιήσουμε το διαδίκτυο προφανώς. Ναι, επίσης, ένα παιδί μπορεί να κρύβει την οθόνη του υπολογιστή του, γιατί πολύ απλά θέλει να διατηρήσει το όριό του, το χώρο του, όχι απαραίτητα ότι συμβαίνει κάτι αρνητικό στον υπολογιστή. Αυτό φαντάζομαι ότι δεν θα πρέπει να κάνει τους γονείς να κινηθούν παράδοξα, δηλαδή, αλλά ούτε και από την άλλη να τα αφήσουν χωρίς να εξετάσουν τι συμβαίνει. Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να κάνουμε μια καλή συζήτηση με τα παιδιά μας πολύ πολύ νωρίς. Να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά μας πολύ πολύ νωρίς, να μπορέσουμε να ακούσουμε τα παιδιά μας πολύ πολύ νωρίς. Και πάνω απ' όλα, όσο το δυνατόν, σε μια κρίσιμη βεβαίως ηλικία όπως είναι η εφηβεία, να έχουμε ένα ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας με τα παιδιά μας. Θα έλεγα ότι από τη στιγμή κατά την οποία κάποιος καταλάβει ότι το παιδί του έχει πέσει θύμα διαδικτυακού εκφοβισμού, είναι πολύ σημαντικό να αποθηκεύσει αυτές τις πληροφορίες ή το δυνατόν του, ώστε να υπάρχει ένα πιστήριο. Εάν, που όπως είπαμε, το δυστύχημα είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ισχύει στο διαδικτυακό εκφοβισμό, δηλαδή, εάν τελικά ο θήτης είναι ένα γνωστό πρόσωπο, ο γονιός καλείται να μιλήσει συνήθως στο γονέα του θήτη. Ο γονός του θύματος καλείται να μιλήσει στο γονέα του θήτη, ούτως ώστε να μπορέσει να επιληθεί το δυνατόν μια τέτοια κατάσταση. Βεβαίως, πάντα υπάρχει η βοήθεια από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, ώστε να μπορέσει κάποιος να βρει τα ίχνη αυτού ο οποίος εκφοβίζει. Και προφανώς από εκεί και πέρα νομίζω ότι καλούμαστε εμείς οι μεγαλύτερες γενιές από έναν κόσμο που είμαστε ψηφιακοί μετανάστες να γίνουμε ψηφιακοί ηθαγενείς, δηλαδή να γνωρίζουμε πράγματα που ίσως τα γνωρίζουν πολύ καλύτερα τα παιδιά μας από εμάς. Άρα λοιπόν, για παράδειγμα, ξέρω εγώ να τα βοηθήσουμε να αλλάξουν email στην περίπτωση αυτή, έτσι. Μια απλή κίνηση. Μια απλή κίνηση ίσως. Σε κάνει να αποφύγεις πολλά δεινά. Βεβαίως. Τελευταίο θα έλεγα ότι αν παρατηρήσει ο γονέας ότι το παιδί παρουσιάζει στοιχεία παθολογίας, δηλαδή άγχος, στρες, ακόμα και κατάθλιψη και τάση αυτοκτονίας όπως είπαμε προηγουμένως, τότε ίσως θα ήταν καλύτερο να επισκεφθεί κάποιον ειδικό, ούτως ώστε να μπορέσει να αντιμετωπιστούν τα συμπτώματα, τα οποία συμπτώματα μπορεί να φαίνονται σε αυτήν την ηλικία αθώα, αλλά ίσως πολλές φορές δεν είναι και τόσο αθώα. Και ας δείξουμε και λίγη παραπάνω προσοχή. Ας δείξουμε και λίγο προσοχή, ακριβώς. Θήτες. Ακριβώς. Όχι μόνο στα θύματα. Εννοείται, ειδικά στους θήτες, να... δεδομένου του ότι, όπως είπαμε, Νικολέτα, ειδικά σε αυτή την περίπτωση, ο θήτης γίνεται θύμα. Έτσι. Και το θύμα γίνεται θήτης. Άρα, έτσι, λοιπόν, είναι πολύ δυσδιάκριτα τα όρια στον κυβερνό εκφοβισμό. Νίκος Παπανικολάου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Νίκο, κάθε Τετάρτη εδώ θα τα λέμε, με τη βοήθεια τη δικιά σου, έτσι, για μια σειρά ζητημάτων. Την προηγούμενη χρονιά πήραμε πολλά μηνύματα και από τον κόσμο και όλα αυτά τα χρόνια φυσικά που είσαι στην εκπομπή Κρήτη σήμερα. Θέλει ο κόσμος να μαθαίνει με τη βοήθεια του ειδικού. Εσείς αυτό στην προκειμένη περίπτωση. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ.